Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου, η Μυστική Βιβλιοθήκη. Σήμερα, αυτό το βιντεάκι βασικά ουσιαστικά είναι μια ανακοίνωση, μια επίσημη ανακοίνωση για το ένα challenge που κάνω τα τελευταία 2 ή 3 καλοκαίρια νομίζω. Και αυτό δεν είναι άλλο από το πλέον The Reading Rush και βασικά θα σας εξηγήσω λίγο την. Το The Reading Rush που πλέον έχει βασικά μετανομασία είναι αυτό, γιατί αρχικά μέχρι και το προηγούμενο καλοκαίρι λεγόταν The Booktubeathon, αλλά πλέον το ονόμασε έτσι η ιδρύτρια η Ariel Bisset, δεν ξέρω αν το λέω σωστά το όνομα, η booktuber που ίδρυσε αυτό το challenge, το άλλαξε διότι πλέον δεν γίνεται μόνο στο YouTube αυτό, αλλά και στο Instagram και στο Twitter και γενικά σε άλλες εφαρμογές, ας πούμε, σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και γι' αυτό το άλλαξε και πλέον λέγεται The Reading Rush. Τέλος πάντων, αυτό το challenge είναι για booktubers, αλλά όχι μόνο booktubers, αλλά και για άλλα κανάλια, για όποιον θέλει βασικά, μπορεί ακόμη και ας μην είναι τίποτα, να μην ασχολείται καθόλου με τέτοια πράγματα, έτσι από μόνος του, ας πούμε. Κρατάει μία εβδομάδα, φέτος θα κρατήσει από τις 22 Ιουλίου μέχρι 28, κρατάει για μία εβδομάδα και σε αυτή τη εβδομάδα πρέπει να διαβάσεις 7 βιβλία, όχι απαραίτητα 7 βασικά, σου δίνονται κάποια challenge, και πρέπει να τα, με αυτά τα challenge τέλος πάντων, να διαβάσεις τα αντίστοιχα βιβλία που σου ζητάει. Φέτος λοιπόν, θα σας πω λίγο πρώτα τα challenge. Φέτος τα challenge, κάποια είναι λίγο παρόμοια με τα περσινά, αλλά είναι πολύ ωραία όλα αυτά που έχει βάλει φέτος, λοιπόν γενικότερα. Το πρώτο είναι, διάβασα ένα βιβλίο με μοβ, να περιέχει ένα μοβ στοιχείο πάνω στο εξώφυλλο, γενικότερα, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είναι όλο μοβ το βιβλίο, όλο το εξώφυλλο, μπορεί να έχει και ένα λουλούδι μοβ, ένα στοιχείο, ένα πολύ μικρό στοιχείο, αρκεί να έχει μοβ πάνω, αυτή είναι η προϋπόθεση για το challenge το πρώτο. Μετά είναι, διάβασε ένα βιβλίο στο ίδιο σημείο του σπιτιού σου για όλο, μέχρι να το τελειώσεις, όλη αυτή την ώρα μέχρι να το τελειώσεις πρέπει να καθίσεις στο ίδιο σημείο του σπιτιού σου. Βασικά αυτό δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έλεγε στο σπίτι ή μπορεί και κάπου εξωτερικά, όπου θέλετε βασικά. Αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι στο σπίτι είναι και πιο βολικά, γι' αυτό κιόλας το λέω. Μετά είναι, διάβασε ένα βιβλίο που ήθελε να διαβάσει την προηγούμενη χρονιά, αλλά δεν το διάβασε. Γι' αυτό νομίζω δεν υπάρχει κάποια απαραίτητη εξήγηση. Διάβασε το πρώτο βιβλίο ενός συγγραφέα. Είναι το τέταρτο challenge. Το πέμπτο challenge είναι να διαβάσεις ένα βιβλίο που ο χαρακτήρας, ο ένας από τους βασικούς χαρακτήρες, να μην είναι άνθρωπος. Μπορεί να είναι βρικόλακα, ζωργόνα, ρομπότ, σκύλος, γενικότερα ζώα, οτιδήποτε, αλλά όχι άνθρωπος. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, το κατάλαβα. Το έκτο challenge είναι να διαβάσεις ένα βιβλίο που στο εξώφυλλο να έχει πάνω ή 5 ή πάνω από 5 λέξεις, ο τίτλος να είναι 5 ή πάνω από 5 λέξεις. Ναι. Και το τελευταίο challenge είναι να διαβάσεις και να δεις την ταινία από το βιβλίο που διάβασες. Λοιπόν, αυτό νομίζω είχε και πέρσι ένα τέτοιο, το ίδιο το άλλο βασικά, και είχα διαβάσει με το μια πτυχή στο χρόνο και ήταν πολύ ωραίο,
αλλά τέλος πάντων. Αυτά είναι όλα τα challenge που είναι τα φετινά βασικά. Τώρα για το Instagram, όσοι ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν, για είναι φωτογραφία το βιβλίο ουσιαστικά. Θα πάρω μέρος και φέτος. Πέρυσι δεν τα είχα προλάβει όλα γιατί προσπαθούσα να διαβάσω το βιβλίο και να πηγαίνω ξέρω εγώ κάπου για να βγάζω και φωτογραφίες και αυτό έπαιρνε πολλή ώρα. Οπότε δεν κατάφερα να κάνω αυτό το challenge του Instagram. Αλλά φέτος, άμα θέλετε, ξέρω εγώ, να δείτε και αυτά, σας είχα πει ότι το Instagram του Καρναλιού είναι breathe.books.v, όποιος θέλει να δει, άμα θέλει να παρακολουθεί και αυτό το challenge που θα κάνω φέτος, μάλλον, λογικά. Και τώρα θα σας πω τα βιβλία που επέλεξα για τα... για τα φετινά challenge. Λοιπόν, πρώτο που ήταν να διαβάσεις ένα... τέλειο, πες να μιλήσω λίγο δείκτες, δεν πειράζει όμως. Περιμένετε λίγο γιατί δεν θα πήξα με την αντίκτυπη. Λοιπόν, το πρώτο που λέει να διαβάσεις ένα βιβλίο με μοβ στο εξώφυλλο ή στοιχείο ή άνεμο, διάλεξα η Mary Poppins επιστρέφει, ένα βιβλίο που βασικά ήθελα να το διαβάσω γενικότερα, ας πούμε, γιατί το έχει διαβάσει μεγαλύτερη αδερφή μου και μου έλεγε πόσο ωραίο είναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Mary Poppins. Τώρα, βασικά, αφού μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, θα το διαβάσω. Mary Poppins επιστρέφει, λοιπόν, όπως βλέπετε είναι μου. Λοιπόν, το επόμενο που ήταν, διάβασε ένα βιβλίο στο ίδιο σημείο. Έχω επιλέξει τη Διάδοχο, τη Διάδοχος λέγεται το βιβλίο, το τέταρτο βιβλίο της σειράς της Κύρια Κάς, από... αν θυμάστε είχα κάνει κιόλας βίντεο για την επιλογή, τις επιλεκτές και η εκλεκτή. Και βασικά ήθελα πάρα πολύ, βασικά από τότε που τελείωσα την εκλεκτή ήθελα να πάρω τα επόμενα δύο βιβλία που βγήκανε, αλλά ποτέ δεν τα έπαιρνα γιατί μετά έβρισκα κάτι άλλο, και συνέχεια λέγα θα το πάρω. Αλλά τώρα επέλεξα αυτό για αυτό το challenge, το συγκεκριμένο challenge. Νομίζω ότι θα τελειώσω αρκετά γρήγορα. Γιατί θυμάμαι και τα προηγούμενα τρία με είχαν βάλει κατευθείαν μέσα και ήταν πάρα πολύ ωραία και νομίζω και αυτά τα τελευταία δύο θα είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ναι, η Διάδοχο. Μετά, ένα βιβλίο που ήθελα να διαβάσει πέρυσι, διάλεξα την Ασημένια Μάσκα. Την Ασημένια Μάσκα. Ένα βιβλίο που είναι από την τετραλογία της Holly Black της Cassandra Clare. Είχα παρουσιάσει και όλα στα τρία προηγούμενα βιβλία και επειδή πέρυσι που είχε βγει αυτό το βιβλίο ήθελα να το διαβάσω, το καλοκαίρι νομίζω έχει βγει, αλλά τελικά ποτέ δεν το διάβασα και αφού είχα και άλλα βιβλία γενικότερα που δεν έχω διαβάσει πέρυσι, αλλά ήθελα να ολοκληρώσω την τετραλογία, οπότε διάλεξα την Ασημένια Μάσκα. Γενικά όπως βλέπετε σχεδόν όλα τα βιβλία, βασικά όλα τα βιβλία είναι πάνω από 200 σελίδες. Φέτος γενικότερα έχω ανεβάσει αιτηθών, πύχη. Ήθελα να κάνω λίγο πιο δύσκολο το challenge για μένα, όπως και την προηγούμενη χρονιά. Βασικά την πρώτη χρονιά ήταν πιο εύκολα τα βιβλία, αν πάτε και δείτε. Μετά την επόμενη χρονιά, την προηγούμενη δηλαδή, ήταν λίγο πιο δύσκολα. Φέτος ήθελα να κάνω ακόμη πιο δύσκολο το challenge και γι' αυτό επέλεξα πιο μεγάλη βιβλία. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα τα καταφέρω να το επιτεύξω. Αλλά ο στόχος μου είναι αυτός. Μετά, για το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που έγραψε ένα συγγραφέας, θα διαβάσω του Stephen King, το Κάρι, μυθιστόρημα λέω. Ξέχασα να πω κάτι για το προηγούμενο βιβλίο, αλλά δεν πειράζει τώρα. Δεν έχω ξαναδιαβάσει βιβλίο του Steven, του φίλου μου. Είχα πάρει να διαβάσω το βιβλίο,
το νεκροταφείο ζωών, που μάλιστα βγήκε και σε ταινία φέτος και σκεφτόμουν να το διαβάσω για αυτό το challenge, αλλά είναι αρκετά μεγάλο, νομίζω είναι 600 σελίδες, 500 σελίδες και λέω εντάξει, θα το παρακάνω λίγο. Οπότε επέλεξα αυτό που είναι και το πρώτο του βιβλίου και φαίνεται ωραίο και νομίζω θα μου αρέσει, γιατί μου αρέσουν γενικότερα έτσι τα thriller και τέτοια. Και αυτό για το challenge. Μετά διάβασα ένα βιβλίο που να μην είναι άνθρωπος ο χαρακτήρας. Επέλεξα το ρομπότ στο Ερημονήσι. Βασικά δεν ήξερα τι να διαβάσω για αυτό το challenge ή προβληματίστηκα μάλλον αρκετή ώρα. Και μετά αυτό το είχε διαβάσει η αδερφή μου, η μεγαλύτερη, και μου είπε ότι είναι πολύ ωραία γενικότερα και αυτά. Και λέω εντάξει, επειδή δεν μου γέμιζε το μάτι όταν το είχε πάρει και αυτά, και δεν είχα σκοπό να το διαβάσω, ας πούμε. Αλλά επειδή το πρώτο και αδερφή μου και έτυχε τώρα, θα το διαβάσω, το ρομπότ στο Ερημονήσι. Γενικότερα έχει καλές κριτικές αυτό το βιβλίο και ελπίζω να μου αρέσει και εμένα. Όχι ότι έχω κάποια αμφιβολία, εφόσον έχω και μια δεύτερη γνώμη από τον αδερφή μου. Αλλά γενικότερα εντάξει, δεν ήξερα, είμαι λίγο τέτοιο, δεν ξέρω αν θα μου αρέσει. Μακάρι να μου αρέσει, γιατί όταν δεν μου αρέσει ένα βιβλίο, όπως και σε όλους σας νομίζω, άμα δεν σας κάνει έτσι ένα κλικ, νομίζω είναι δύσκολο να το τελειώσει κάποιος. Βέβαια, δεν ξέρω. Μετά, για το βιβλίο που έχει, να έχει 5 λέξεις ή περισσότερο στο εξώφυλλο, ο τίτλος είναι «Προς όλα τα γόρια που αγάπησα», μια ταινία που έβαλε και το Netflix, νομίζω φέτος, το 2018. Αν έκανα λάθος. Και η ταινία μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να διαβάσω και τη άλλη να δεις μια ταινία μετά, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είχα δει την ταινία. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι λίγο, νομίζω είναι το πιο έτσι δύσκολο βιβλίο, γιατί δύσκολο. Ενώ το πιο μεγάλο έχει 404 σελίδες. Αλλά βέβαια μέσα έχει αρκετά μεγάλα γράμματα. Και δεν είναι οι σελίδες, δηλαδή δεν είναι γραμμένο από πάνω μέχρι κάτω όπως σε κάποια άλλα βιβλία και δεν είναι πολύ πυκνογραμμένο, οπότε θεωρώ ότι επειδή μου άρεσε και η ταινία και σίγουρα θα μου αρέσει και το βιβλίο, θα το τελειώσω γρήγορα. Και τέλος, διάβασα ένα βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο που επέλεξα είναι το πιο εύκολο διάβαστο θεωρώ. Διάβασα ένα βιβλίο και μεταδέστο, στην ταινία. Είναι το πρόγευμα στο Tiffany's. Και βασικά ήθελα να το διαβάσω αυτό, γιατί και η ταινία είναι πολύ καλή από ό,τι έχω ακούσει και επειδή βασικά πώς έτυχε όταν έψαχνα, ξέρω εγώ, κοιτούσα και τέτοια στο Instagram, ας πούμε, εικόνες, βιβλία που πρέπει να διαβάσεις και σίγουρα και τέτοια, ήταν αυτό το βιβλίο και μόλις αποφασίσα ότι θα διαβάσω αυτό το βιβλίο. Λέω εντάξει, η μοίρα μου έχει δείξει με πολλούς τρόπους ότι πρέπει να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Οπωσδήποτε, όχι για αυτό το συγκεκριμένο challenge, αλλά γενικότερα μάλλον είναι από αυτά που είναι στα σίγουρα που πρέπει να διαβάσει τη ζωή σου. Το έχει διαβάσει και αυτό η αδερφή μου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα ίσως, δεν ξέρω, αλλά αυτό θα το δούμε και στην πορεία όταν κάνω. Όταν σας περιγράφω μια κατά το βιβλίο, κάθε το διαβάζω ή όταν το τελειώνω. Οπότε, ναι, αυτά ήταν τα βιβλία που θα διαβάσω στις 22 Ιουλίου. Το challenge ξεκινάει μόλις ξεκινήσει 22 Ιουλίου, μόλις πάει 22 Ιουλίου, 12 η ώρα, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει το challenge. Εγώ συνήθως έτσι κάνω. Άμα θέλει δηλαδή να το ξεκινήσει κάποιος να κάνει αυτό το challenge, να σας πω την τακτική μου. Λοιπόν, διαβάζω βασικά, ξεκινάω 12 η ώρα, μόλις ξεκινάει η ώρα που πρέπει να, η ημερομηνία αυτή, μόλις έρχεται η ημερομηνία αυτή, 22 ας πούμε φέτος,
ξυπνάω, επειδή γενικότερα είμαι δεν σε συμβουλεύω να κοιμάστε πρωί, ας πούμε, να ξενυχτάτε και τέτοια. Εννοείται πως δεν το συμβουλεύω αυτό, αλλά επειδή το καλοκαίρι αυτό είναι το πρόγραμμά μου, αργώ πάρα πολύ να κοιμηθώ. Οπότε το εκμεταλλεύομαι για αυτό το challenge. Το διαβάζω, ας πούμε, μέχρι 5 η ώρα το πρωί, μετά κοιμάμαι μέχρι ό,τι ώρα μέχρι να ξυπνήσω. Αλλά φέτος, επειδή γενικότερα αργώ πάρα πολύ να ξυπνήσω, θα βάζω ξυπνητήρι για να ξυπνάω πιο νωρίς. Και μετά πάλι, δηλαδή, μέχρι το απόγευμα, κάντε ένα διάλειμμα, μετά πάλι μέχρι το βράδυ, μέχρι το πρωί, όποτε θέλετε. Αλλά βέβαια αυτό δεν μπορώ να σας πω πώς θα κάνετε το πρόγραμμα σας φυσικά. Απλώς εγώ έτσι το κάνω. Και τις περισσότερες, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια πετύχαινε για το πώς θα βγάλω το βιβλίο σε μια μέρα. Γιατί ο σκοπός είναι να βγάζεις το βιβλίο, αν έχεις επιλέξει δηλαδή 7 βιβλία για τις 7 μέρες, γιατί μπορείς να συγχωνέψεις κάποια challenge μεταξύ τους. Δηλαδή μπορείς να επιλέξεις ένα μοβ εξώφυλλο και ένα μοβ εξώφυλλο και το βιβλίο αυτό μετά να το δεις και σε ταινία. Μπορείς δηλαδή να κάνεις πολλά challenge σε ένα βιβλίο. Βέβαια εντάξει, αυτό μετά, δηλαδή αν επιλέξεις 4 challenge για ένα βιβλίο, είναι λίγο κάπως, δεν χρειάζεται να το κάνεις, ας πούμε, κιόλας. Όχι ότι δεν είναι άδικο ή κάτι τέτοιο, εννοείται αυτό. Αλλά απλά, εντάξει, ουσιαστικά δεν δοκιμάζει τον εαυτό σου τόσο πολύ. Γιατί ουσιαστικά αυτό το challenge είναι, δοκιμάζει τον εαυτό σου για το πόσο πολλά βιβλία μπορείς να διαβάσεις σε μια εβδομάδα. Νομίζω αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Αυτές ήταν οι ενημερώσεις για αυτό το challenge που ξεκινάει στις 22 Ιουλίου, στις 12 η ώρα, μόλις μπει 22 Ιουλίου, γιατί λέω μόλις μπει λες και θα μπει η νέα χρονιά. Μόλις πάει 22 Ιουλίου και 28 τελειώνει. Τι άλλο θέλω να σας πω. Οπότε, ναι, μην ξεχάσετε οπωσδήποτε, γιατί λίγες μέρες μετά από τη λήξη του challenge τελειώνει και η προθεσμία για το giveaway που κάνω με τα 2 βιβλία της Agatha Christie και το σελίδιο, αυτό το λιπουδάκι. Αυτό μην ξεχάσετε, είναι πολύ ωραία ευκαιρία φυσικά να κερδίσετε 2 βιβλία της Agatha Christie. Άμα δεν έχετε ξαναδιαβάσει, να ξεκινήσετε να διαβάσει, γιατί είναι πολύ τέλεια συγγραφέα αστυνομικής φιλολογίας. Αυτά νομίζω είχα να σας πω για σήμερα. Γεια σας και τα λέμε την επόμενη φορά.